Ανελαίητο ήταν το χτύπημα της κακοκαιρίας για μία ακόμη φορά στα Χανιά. Η αδιάκοπη καταιγίδα προκάλεσε τεράστιες καταστροφές απ' άκρης άκρη του νομού. Τα κοιτάξτε εδώ, προβλήματα. Δρόμος αεροδρομίου. Δρόμος αεροδρομίου. Απ' τις 5.30 ώρα το πρωί είμαι εδώ. Στην Κάτω Σούδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ο ποταμός Μωρώνης έφτασε στο όριο της υπερχείλισης, ενώ οι αγωγοί της ΔΕΙΑΧ δεν άντεξαν για μία ακόμη φορά τον τεράστιο όγκο του νερού. Στην περιοχή Κεραίας της Κάτω Σούδας, οδηγοί έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους. Σήμερα η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλα προβλήματα, καθώς σε πολλά σημεία η στάθμη του νερού ξεπερνά τους 50 πόντους. Πνιγήκαμε πάλι ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Νωρίτερα ήταν πολύ περισσότερα τα αμάξια. Ξεχύλισε εδώ ο ποταμός Μωρώνης. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε χρόνο ο ΔΕΙΑΧ και ο κύριος Τεργιάννης μας βγαίνει και μας λέει ότι πλημμύρισε ο ποταμός, πλημμύρισε ο ποταμός. Δεν πλημμυρίζει ο ποταμός. Είναι οι ευθύνες της ΔΕΙΑΧ που αρνούνται να τις αναλάβουν και να κάνουν μερικά έργα τα οποία θα ανακουφίσουν την περιοχή προσωρινά έως όταν ολοκληρωθεί αυτός ο αγωγός να πάει μέχρι το Μωρώνης. Δεκάδες σπίτια πλημμύρισαν με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή της Σούδας. Χθες το μεσημέρι έβγαινε από κάτω το νερό. Τη νύχτα μπήκε και από εδώ και να το αποτέλεσμα. Και όλη νύχτα βγάζαμε νερά. Κανένα δεν είδαμε. Κανένα. Να τώρα το παιδί μου λέει πως είναι από το Δήμο. Αλλά... Από την κοινότητα σου, δεν ξέρω από πού είσαι. Τυχαίνει να είναι το πατρικό μου εδώ, δεν μένω εγώ εδώ. Είναι το πατρικό μου. Ευτυχώς η μητέρα μου προλάβει και πέθανε πέρσι, γιατί κάθε χρονιά έρχονταν η πυροσβεστική και την έβγαζε έξω. Και στις προηγούμενες βροχές είχαμε πάλι θέματα. Και στον Άγιο Νικόλαο, στην Πάνω Σούδα, στο Σταυροδρόμιο εκεί έχουμε θέματα. Στην πλατεία της Σούδας έχουμε θέματα. Είναι η βιτρίνα της πόλεως μας η Σούδα, καλός ή κακός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι μας. Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν χθες το απόγευμα. Τρεις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους και δεκάδες άλλοι τα εγκατέλειψαν. Η Λεωφόρος Σούδας, τμήματα της Εθνικής Οδού και πολλά ακόμη σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου ήταν απροσπέλαστα. Σε πολλές περιπτώσεις, συνεργεία της τροχέας αναγκάστηκαν να κλείσουν τους δρόμους προκειμένου να αποφευχθούν και νέα περιστατικά εγκλωβισμών οδηγών μέσα στα αυτοκίνητά τους. Και θα αποφασίσουμε συνολικά όλοι μαζί, οι Δήμαρχοι με τον Περιφερειάρχη και εμένα, πώς θα αντιμετωπίσουμε να αποκαταστήσουμε και το οδικό δίκτυο το επαρχιακό και το εθνικό, το οποίο είναι ένα κομμάτι που ξανάκλεισε λόγω των προκτώσεων, παρότι χθες βράδυ το ανοίξαμε, τους ξανακλείσαμε σήμερα. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να κηρυχτούν τα Χανιά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στείλαμε και στο Υπουργείο Υποδομών, στην Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών, να οριοθετήσει τις περιοχές που είναι πλημμυροπαθείς, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε τους πόρους που πρέπει να έχουμε και να γίνουν τα απαραίτητα έργα, γιατί οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Στην οδό Μαλινδρέτου, στο Σταλό, σημειώθηκε και νέα κατολίσθηση. Το φαινόμενο της υποχώρησης της πλαγιάς απειλεί όλο ένα και περισσότερο τα σπίτια πάνω στο λόφο. Λόγω των σοβαρών καταστροφών στο οδικό δίκτυο, κλειστοί παραμένουν οι επαρχιακοί δρόμοι Ταυρονίτη Παλαιόχωρα στην τοποθεσία Πάρκο Πολέντα, Χανίων Σούγια στη θέση Λαγκός, Χανίων Καράνου από το ύψος του Σκηνέ, Χανίων Μεσκλών και από τις δύο πλευρές, Ταυρονίτη Νεριανών, Κισάμους Φιναρίου, η Σύραγγα Τοπολίων και η περιοχή της Κάτω Σούδας. Παράκληση. Να μην μετακινούνται οι συμπολίτες μας σήμερα, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αγροτικές δουλειές, κυρίως οι ενάρχοντες στα Χανιά, διότι κινδυνεύουν να αποκλειστούν και δεν μπορούμε να στείλουμε. Ένα εργολάβο σε κάθε χωριό είναι. Στο έλεος των διελωδών ανέμων και του κυματισμού βρέθηκε για μια ακόμη φορά και το παλιό λιμάνι. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε ολόκληρο των Ομοχανίων με απόφαση των δημάρχων. Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στις εναέριες συγκοινωνίες. Πτήσεις ακυρώθηκαν, ένα αεροσκάφος που επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης επέστρεψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ένα δεύτερο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στον Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου.